Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είμαστε και σήμερα χαρούμενοι που είμαστε κοντά σας. Μπήκε επίσημα η άνοιξη, 21 του μηνός, η αιαρινή ησημερία. Μόνο στο καιρό όμως φαίνεται να αλλάζει, γιατί όλα τα υπόλοιπα πάνε με αστραπές και βροντές. Γιατί εκεί που τελειώνει η ντροπή, κυρίες και κύριοι, φαίνεται ότι ξεκινάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πολλά να πούμε αυτή την εβδομάδα, να μην ξεχνάμε αυτά τα καταιγιστικά που έγιναν με την κυρία Μνησίνη Λοΐζου. Έτσι, έχει παγώσει το μαξί μου. Και όχι μόνο από την κυρία αυτή. Έχει παγώσει γιατί φοβάται με τις παρελάσεις της εθνικής μας επετείου, που θα έχουμε όσο νούπο. Και φυσικά, οι απίστευτες, κατάπτυστες θα έλεγα, δηλώσεις ΣΥΡΙΖΑΙΚΟΝ στελεχών σε αυτά τα μαγειρέματα με την Τουρκία, όπου τα πράγματα δείχνουν, αν μη τι άλλο, να είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να καλησπερίσω. Σήμερα είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή. Είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Έχω δύο εξαιρετικά όμορφες κυρίες δίπλα μου. Πού να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω εξ αριστερών μου, από την κυρία Κλεοπάτρα Τριανταφυλλίδου, πολιτική επιστήμονα. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, Κλεοπάτρα Τριανταφυλλίδου. Καλησπέρα σας, κυρία Ζαλοκώστα. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Εγώ ευχαριστώ που είστε εδώ κοντά. Νέο, δροσερό κορίτσι. Έχουμε να πούμε πολλά ενδιαφέροντα. Και την κυρία Πιτά Μαρία, εξαίρετη οικονομολόγο. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή να είστε εδώ. Διδάκτορ, μεταπτυχιακά, ένα φοβερό επίπεδο. Και φυσικά υποψήφια με τον ΑΛΕΚ, Ορθόδοξο Συναγερμό, στις ευρωεκλογές. Να σας ευχηθούμε καταρχήν και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, τώρα, για να πάμε στην επικαιρότητα, να πούμε καταρχήν σήμερα ότι είναι μια πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Καλαμάτας, έτσι, σαν σήμερα. Φοβερές γιορτές και η επέτειος με κάθε τιμή, όπου εκεί έχει μεταβεί και ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Είναι σήμερα εκεί, αύριο θα είναι στην Αργολίδα, στο πλαίσιο των περιοδιών που κάνει. Και πώς αισθάνεστε έτσι, το φρόνημα, πώς είναι, κυρία Πιτά? Εγώ πιστεύω έχουμε ένα φρόνημα εμψυχωμένο εν ώψη και της εθνικής μας εορτής τώρα τη Δευτέρα. Το έχουμε ανάγκη όλοι οι Έλληνες αυτό, με βάση και τα γεγονότα που έχουν δρομολογηθεί και έχουν εξελιχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα σε όλα τα επίπεδα. Όσο και αν κάποιοι προσπαθούν να μας το μειώσουν, ναι. Εσάς είναι υψηλό, έτσι. Ναι. Φαντάζομαι και το κορίτσι μας, εδώ το νέο. Έτσι ακριβώς, το πατριωτικό. Το αίσθημα είναι ισχυρό, ιδιαίτερα μετά τα γεγονότα, μετά τη Συμφωνία των Πρεσπών, όπου οι Έλληνες είναι βαθύτατα προδομένοι και πληγωμένοι. Είναι. Είναι και εκεί θα πάμε. Εκεί θα πάμε, αν με ακούει η ροή. Θέλω να πάμε να δούμε το απόσπασμα του κυρίου Παπά στο Κιλκής, που είπε ότι την δήλωση αυτή την επέσκητη έκανε για τη Μακεδονία. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε το απόσπασμα αυτό. Το 2 παρακαλώ, και να επιστρέψουμε αμέσως για να το σχολιάσουμε. Εάν η Μακεδονία ήταν ξακουστή πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα με συγχωρέσατε που θα σας το πω, αλλά ήταν ξακουστή ως Μακεδονία μόνο των γειτόνων μας. Και όταν έλεγες Μακεδονία διεθνώς, εννοούσαμε τη Μακεδονία των γειτόνων μας. Και αν η Μακεδονία ήταν ξακουστή πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα με συγχωρέσατε που θα σας το πω, αλλά ήταν ξακουστή ως Μακεδονία μόνο των γειτόνων μας. Και όταν έλεγες Μακεδονία διεθνώς, εννοούσαμε τη Μακεδονία των γειτόνων μας. Μα τι λέτε, κυρία Παπά? Έτσι, αυτό βεβαίως δικαιολογεί και τις αποδοκιμασίες Ευέρεια και Κιλκής. Και επειδή έχουμε ιδιαίτερα μορφωμένες κυρίες μπροστά μου, θέλω να πω μια έκφραση αρχαιοελληνική, γιατί στο επόμενο απόσπασμα που θα δούμε, ο κύριος Παπάς, και μπορούμε να το δούμε κιόλας, είναι το 3, γιατί μίλησε για ότι ήταν εντυμένοι με αρχές χλαμίδες στα συλλαλητήρια, δηλαδή με ένα γραφικό τόνο, τα οποία με τον τρόπο το αποδοκίμασε για άλλη μια φορά. Ενώ όλοι εμείς που είμαστε παρόντες εκεί, φυσικά και δεν είδαμε κάτι τέτοιο. Να το δούμε, παρακαλώ, για να έχουμε ολοκληρωμένο και να το ανοίξουμε. Το 3, παρακαλώ. Κατέβηκαν στα συλλαλητήρια με περικεφαλές και χλαμίδες και αρχαία περιβολή. Και αυτό προκάλεσε σε κάποιους και έτσι ένα μηδίαμα. Προσέξτε όμως πόσο σημαντικό είναι. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν πιστεί ότι η Συμφωνία των Πρεσπών είναι αυτή που αμφισβητεί την κληρονομιά της αρχαίας ελληνικής Μακεδονίας. Ενώ είναι η Συμφωνία των Πρεσπών αυτή η οποία έκανε τους γείτονές μας για πρώτη φορά να πούν ότι δεν έχουν σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία.
Εσείς δεν έχετε καμία σχέση με την αρχαία ελληνική Μακεδονία. Υπάρχει μια έκφραση αρχαία ελληνική, άχθος αρούρης. Είναι ομηρική, από την Ιλιάδα, έτσι. Έλεγε ο Αχιλλέας λοιπόν, όταν ήταν καιρό πολύ, εκτός μάχης και απραξίας, είχε πει ότι αισθάνομαι ως, σαν άχθος αρούρης. Δηλαδή ότι δεν παράγω κανένα έργο, ότι δεν είμαι χρήσιμος στη μάχη. Η φράση αυτή έμεινε μέχρι σήμερα και θέλει να υποδηλώσει αυτόν που σήμερα δεν είναι χρήσιμος. Και εγώ ερωτώ, είναι υπουργός σε ένα υπουργείο του τίποτα? Έτσι. Αυτά που λέει είναι χρήσιμα? Όχι. Άρα είναι ένας πολιτικός άχθος αρούρης. Κύριε Πιτά. Θα ήθελα να μιλήσω για τον κύριο Παπά σε πρώτο επίπεδο. Να πω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να δεκτεί αποδοκιμασίες από τις περιφέρειες Κιλκής, Βέρειας κτλ. Είναι απολύτως φυσιολογικό να δεχτεί ψήφισμα διαμαρτυρίας από τους εκάστοτε δήμους εκεί, όπως είναι επίσης φυσιολογικό να τον αποκαλέσουν προδότη για ένα θέμα τόσο σοβαρό που επικρατούσε αιώνες και δηλαδή και κανένας δεν τόλμησε να το αγγίξει μέχρι τη στιγμή που τολμήσανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Καρατζαφέρης έχει κάνει λόγο για μονοψήφια νούμερα στη Μακεδονία στις επερχόμενες εκλογές, αναφορικά με την ψήφο του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι αυτό θα συμβεί. Η Βόρεια Ελλάδα θα πάρει μονοψήφια νούμερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο η ειρωνική στάση, αποκαλώντας τους ανθρώπους περιθωριακούς, επειδή δεν συμφωνήσανε ή δεν δεκτήκανε το θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών, για να μην αναφερθώ σε ηγέτες παλαιότερων ετών οι οποίοι δεν αποδέχτηκαν το θέμα του Σκοπιανού, θα κάνω μια αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, ο οποίος είχε δώσει μάχη για το Σκοπιανό, είχε δημιουργήσει τρομακτικό πρόβλημα σε αυτούς που θέλανε την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ. Και θέλω να πω ότι είναι ένα ζήτημα πάρα πολύ σοβαρό για την ελληνική κοινωνία και μια καθαρή προδοσία από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό λοιπόν φαίνεται στον κόσμο. Μπορούμε να βλέπουμε και τα πλάνα, τα επόμενα που σας έχω αριθμίσει με τις αποδοκιμασίες που έλαβαν χώρα στη Βέρεια και στο Κιλκής. Τον ανάγκασαν μάλιστα να ακυρώσει μέρος της περιοδίας ή ολόκληρη και μετά για να μην φανεί τόσο πολύ να ξαναπάει σε ένα κομμάτι και να ξαναφύγει. Να πάω λοιπόν στο νέο και όμορφο μας κορίτσι εδώ, να μου πει πως βλέπει τα πράγματα με τη δική της ματιά, πολυπράγμων βέβαια, δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο. Πως βλέπουν οι νέοι, τι γίνεται τώρα, κυρία Κλεόπατρα Τριανταφυλλίδου? Θα σας πω, οι νέοι είναι βαθύτατα προσβεβλημένοι, θα έλεγα, με τη συμφωνία των Πρεσπών. Δεν αντιδρούν όμως, θα σας πω, δεν αντιδρούν όσο θα έπρεπε. Παρόλα αυτά, και αυτοί που αντιδρούν δεν ακούγονται. Για όλους τους Έλληνες και τους νέους, η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μεγάλο αγκάθι. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόδωσε την ιστορία, την ταυτότητα του τόπου μας, της Ελλάδας. Υπάρχει σε γενικότερο πλαίσιο μεγάλη ανασφάλεια πλέον, μεγάλη κρίση αξιών. Ναι, για το τι άλλο μας περιμένει. Ακριβώς. Γιατί έχουμε και την Τουρκία τώρα με κάτι του τύπου πάλι στο Αιγαίο, όπως έγινε με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί έχει δείξει τα αντανακλαστικά του ο ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν έχει τέτοια, ας πούμε, εθνικά υψηλά φρονήματα να αντιτάξει σαν άμυνα. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι η ρίζα του θέματος με το Σκοπιανό. Καταρχάς, σε πρώτο επίπεδο υπάρχει ασάφεια σχετικά με τη γλώσσα. Θα θεωρηθεί η γλώσσα βορειομακεδονική, θα ονομαστεί η γλώσσα μακεδονική, σχετικά με την εμπορική χρήση των προϊόντων. Θα είναι προϊόντα ονόματος βορειομακεδονικά ή μακεδονικά. Και για να πάμε στην ουσία του θέματος, το Σκοπιανό είναι ένα ζήτημα το οποίο κάλυψε καθαρά συμφέροντα της Αμερικής και της Γερμανίας με δύο ακριβώς τρόπους. Όσον αφορά την Αμερική, η είσοδος του Σκοπιανού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ τους εξυπηρετεί καθαρά σε επίπεδο γεωπολιτικό, ούτως ώστε να μπορούν να έχουν τον έλεγχο της Βαλκανικής, καθώς επίσης και να ελέγχουν τη Ρωσία.
Και από την άλλη πλευρά, τους Γερμανούς τους εξυπηρέτησε στο εξής θέμα, ότι θέλουν οι Γερμανοί αυτή τη στιγμή που μιλάμε να δημιουργήσουν έναν ενεργειακό άξονα τύπου South Stream, ο οποίος να ξεκινάει από Γερμανία, να περνάει Σκόπια, Σερβία, με κατάληξη στο Αιγαίο. Υπάρχουν λοιπόν, πέρα από το γερμανικό μονοπόλιο που υπάρχει αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την οικονομική πολιτική της, υπάρχει και μία αυτή τη στιγμή ενεργειακή σκακέρα που παίζεται, σχετίζεται εδώ και το θέμα της Τουρκίας, για το οποίο θα αναφερθούμε αργότερα, στο οποίο αυτό το σοβαρό ζήτημα θέλει η Γερμανία να αποκτήσει και μονοπόλιο στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ. Εγώ θα έλεγα το εξής όμως, επειδή πήγαμε τώρα στα της Τουρκίας, επειδή η Τουρκία, για να τα ζυγίσουμε και λίγο, είναι αποδυναμωμένος ο ηγέτης αυτός. Έχει πρόβλημα τεράστιο και με την οικονομία του, έτσι, και με την αντιπολίτευση εκεί και όλα αυτά που γίνονται στις επερχόμενες εκλογές της Τουρκίας που μαγειρεύονται. Το γεγονός λοιπόν ότι βγαίνει τόσο πολύ νευρικός, αυτό αφενός είναι κάτι που εμάς μας ωφελεί. Από την άλλη, εμένα με θυμώνει πάρα πολύ το ότι όχι μόνο δεν το εκμεταλλευόμαστε, αλλά έχουμε και αυτές τις φοβερές δηλώσεις του κυρίου Κατερούγκαλου με τον κύριο Τσαβούσογλου εκεί, που θα ήθελα να τις δούμε, το 9 παρακαλώ, που λες, μα τι κάνουν εκεί πέρα, τα δίνουν όλα και πανηγυρίζει η Τουρκία με όλα αυτά. Να τις δούμε παρακαλώ. Κανένα project χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας δεν είναι ρεαλιστικό. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν μπορεί να επιτευχθεί κάτι με την Τουρκία να είναι αποκλεισμένη. Εμείς θεωρούμε ότι σε όλα τα θέματα που την αφορούν η Τουρκία έχει δικαιώματα. Είναι προφανές όμως ότι στην Ανατολική Μεσόγειο και η Τουρκία έχει δικαιώματα που της αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας, που εμείς κατεξοχήν θέλουμε να ισχύει και να διέπει τις μεταξύ μας διαφορές. Μάλιστα, είχαμε μετά τις επέσχυτες δηλώσεις του κυρίου Τσιλιώνη. Έτσι και το Καστελόριζο. Το Καστελόριζο είναι ελληνικότατο, αλλά δεν ανήκει στο Αιγαίο. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Να το δούμε και αυτό, παρακαλώ. Μόνο ανήκει στο. Εδώ είναι ότι. Τι άλλο μας περιμένει, γιατί έχει καταλήξει αυτή η ΣΥΡΙΖΑΙΚΗ διακυβέρνηση. Μία λέλαπα, η οποία στο πέρασμά της σαρώνει ό,τι εθνικό έχει απομείνει. Είναι φοβερό. Να πάμε να δούμε παρακαλώ το απόσπασμα αυτό, το 8 και ερχόμαστε. Η Τουρκία έχει δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο που της αναγνωρίζει το δίκαιο της θάλασσας. Στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι. Άρα... Α, όχι το Αιγαίο λοιπόν. Είδατε, εγώ είχα δίκιο και όχι εσείς. Χασαπόπουλε, αλλά το Αιγαίο που είναι. Το Ανατολικό, η Ανατολική Μεσόγειος δεν είναι μόνο το Αιγαίο. Ανατολική Μεσόγειος φτάνει μέχρι και τη Σύρια. Η Τουρκία έχει ακτογραμμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή από όλες τις άλλες με τις οποίες συνομιλούμε και είναι καλό να συνομιλούμε. Δεν αντιλαμβάνομαι, εμείς ποτέ δεν διεκδικούμε δικαιώματα άλλων χωρών. Ακριβώς για μας δηλαδή η καλή γειτονία. Για τη Συρία. Έχουμε αυτή τη στιγμή για παράδειγμα. Ας πω το ελληνικότατο Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Γεωγραφικά δεν είναι στο Αιγαίο. Τι να κάνουμε. Πού είναι τώρα το Καστελόριζο? Στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι από κάτω. Πώς δεν είναι στο Αιγαίο τώρα το Καστελόριζο? Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Αιγαίο είναι μια θάλασσα η οποία φτάνει μέχρι την Κότη Ρόδο. Κοιτάξτε το χάρτη. Δεν είναι στο Αιγαίο. Το Καστελόριζο δεν είναι στο Αιγαίο. Σταματάει το Αιγαίο. Όχι, μα το Αιγαίο είναι σταματάει. Και σταματάει. Υπάρχει και το Ικάριο, υπάρχει και το Καρπάθιο. Επειδή υπηρέτησα στο ναυτικό, επειδή πέρασα στο καράβι. Κοιτάξτε το χάρτη που είναι το Καρπάθιο, που είναι το Ικάριο, που είναι το Αιγαίο. Ναι, το Αιγαίο δεν φτάνει. Δεν είναι κάτω από την Κρήτη, για παράδειγμα. Είναι Λιβικό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Άναυδη. Εγώ προσωπικά. Να πάω εδώ στην κυρία Κλεοπάτρα Τριανταφυλλίδου. Λοιπόν, αυτά είναι ανήκουστα πράγματα από τον κύριο Τσιρόνη. Λοιπόν, ότι το Καστελόριζο δεν ανήκει στο Αιγαίο, απλώς στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάνω σε αυτό φυσικά, όταν από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, της κυβέρνησης ακούγονται αυτά, έρχεται και η Τουρκία να ενισχύσει την επιθετική της πολιτική, να ενισχύσει τις κυριαρχικές της τάσεις στο Αιγαίο και φυσικά με αποκορύφωμα του πρώην Γενικού Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της Τουρκίας, ο οποίος δήλωσε σε άρθρο σε τουρκική εφημερίδα ότι 18 νησιά του Αιγαίου δεν είναι ελληνικά αλλά είναι τουρκικά, καθώς επίσης και η Κρήτη, η περισσότερη νομή της Κρήτης,
Είναι τουρκική, πέρα από τα Χανιά. Αναγνωρίζει δηλαδή, πρέπει να χαιρόμαστε, ότι τα Χανιά ανήκουν στην Ελλάδα. Ναι, προχωρήσατε, μπράβο. Πολύ σημαντική και πρόκληση αυτή, έτσι. Βγάλανε την μισή Κρήτη, τα τρία τέταρτα της Κρήτης δική τους. Τώρα, εντάξει, αυτό εγώ το θεωρώ, ας πούμε, και μόνο το σχολιάσουμε αν είναι ποτέ δυνατόν. Μα όταν εμείς τους χαϊδεύουμε τα αυτιά και όταν, εκεί θέλω να και όταν εννοώ εμείς, εννοώ για το κυβερνών κόμμα, προφανώς ενισχύεται η πολιτική αυτή. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τις δηλώσεις του κύριου Τσιρόνη. Σε πρώτο πλάνο θεωρώ ότι ήταν μεγάλη ανευθυνότητα οι δηλώσεις αυτές, ιδιαίτερα στην παρούσα χρονική στιγμή, όπου υπάρχει κρίση και ένταση στα εθνικά μας ζητήματα, ναι, με την Τουρκία. Σωστό, αλλά μας έχουν συνηθίσει σε μια τέτοια τύπου τακτική, ναι, κυρία Πιτά. Ναι. Ούτως ή άλλως. Αυτό ισχύει. Θέλω να αναφερθώ και στις δηλώσεις του Πρόεδρου του Λαού, του κ. Γιώργου Καρατζαφέρη, ο οποίος μίλησε για την συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή... Από το 2000. Ναι, υπάρχουν αυτή τη στιγμή σχέδια για συνεκμετάλλευση του Αιγαίου. Λοιπόν, αν κάτι χαρακτηρίζει τον Πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, είναι η βαθιά εμπειρία, η βαθιά γνώση και η πάρα πολύ επιτυχημένη πρόβλεψη. Και είναι πραγματικά το... Θα μπορούσα να πω το μόνο ελληνικό πατριωτικό κόμμα, mm-hmm, το οποίο πραγματικά υπερασπίζεται. Και γνήσιο, γνήσιο, ξεκάθαρο. Υπερασπίζεται τις αξίες, τα ιδεώδη και τα συμφέροντα της Ελλάδος, των εδαφών μας και του ελληνικού λαού. Θα ήθελα να δούμε λοιπόν την παρουσία του Πρόεδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στο Sky, στο σήμερα, που έκανε κάποιες καταιγιστικές δηλώσεις, τις οποίες και αναπαρήγαγαν όλα τα μέσα. Να το δούμε, παρακαλώ, να δούμε και λίγη σοβαρή πολιτική σε αυτή την εκπομπή. Ο Τσίπρας έχει καταστήσει τόσο αδύναμη την χώρα που προστρέχει σε οποιαδήποτε επιθυμία. Αλλά προστρέχει με μία σχέση αγάπη Ιουσουφάκη. Έχω την αίσθηση ο Τσίπρας όταν πήγε εκεί, συζήτησε για τη συμμετάλλευση του Αιγαίου. Πολύ φοβούμαι ότι... Και έτσι λέτε ότι συζήτησε με τον Τούρκο πρόεδρο το θέμα της συνεκμετάλλευσης. Δεν λέω, είμαι πεπισμένος. Και αυτό φάνηκε από μερικά πράγματα. Δηλαδή, μίλαγε για τη γαλάζια πατρίδα, άκουγα εδώ τον πολύ καλό σας συνάδελφο, ότι θα είναι μια μεγάλη άσκηση, θα πιάνει σχεδόν όλο το Αιγαίο, όλος ο στόλος, και τελικά έγινε στα χωρικά ύδατα, ναι, με ελάχιστα πλοία. Mm-hmm. Αυτό καταδεικνύει ότι κάτι έχει γίνει, κάτι έχει βγει. Στο Λόριζο, κράτα τα σπίτια της εκκλησίας και όλα, αλλά δεν έχει ΑΟΣ. Μας είχε προειδεάσει γι' αυτό ο κύριος Κοντζιάς, έτσι είναι. Mm-hmm. Και κάποιοι λαγοί τους, οποίοι τους ομοποιούν. Βλέπετε δηλαδή συμφωνία Πρεσπών, συμφωνία Λαπρέσπες και στο θέμα του Αιγαίου. Ναι, θα έλεγα ακόμα πιο οδυνηρή. Μάλιστα. Ακόμα πιο οδυνηρή είναι αυτή η κατάσταση που έρχεται με την πρόβλεψη ενός πολύ έμπειρου πολιτικού που δεν έχει προδώσει τις αρχές του και αυτά που πίστευε και πρέσβευε στο ξεκίνημα του κόμματος το 2003, τα ίδια ακριβώς πρεσβεύει και σήμερα. Κύριε Πιτά. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι η παραμονή του Τσίπρα συνδέεται πλέον καθαρά με τα ελληνοτουρκικά. Θα ήθελα να πω για μία ενεργειακή σκακέρα που αυτή τη στιγμή σκοπό και στόχο έχει την νατοποίηση και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου του Αιγαίου. Και όταν μιλάω για νατοποίηση του Αιγαίου, τι ακριβώς εννοώ. Εννοώ για σχέδια κατάργησης των εθνικών συνόρων των κρατών μελών. Εννοώ για νατοποίηση ολόκληρου του εναέριου χώρου του Αιγαίου. Μιλώ για συγχώνευση αεροπορικών επιχειρήσεων και μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, με στόχο και σκοπό την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου. Αυτή τη στιγμή, ο ορυκτός πλούτος του Αιγαίου και συγκεκριμένα της Ελλάδος ανέρχεται στο ποσό των 2,43 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή στείνεται μία ενεργειακή σκακέρα όπου θέλουν να ξεκινήσουν επιχειρήσεις επενδύσεων σε όλο το Αιγαίο, ΝΑΤΟ, Τουρκία, Ελλάδα και να γίνει. Ναι, είναι δηλαδή αυτό που λέμε, είναι πολλά τα λεφτά, ναι, να το πούμε απλά και λαϊκά. Τα συμφέροντα είναι τεράστια. Από την άλλη, υπάρχει και ένα δίκαιο θαλάσσης, έτσι, υπάρχουν. Είναι διαπιστευμένα και τα όρια και των ΑΟΣ από το καλύπτονται από το Διεθνές Δίκαιο, το οποίο μένω προσωπικά μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση γιατί δεν το επικαλούνται. Στο πλαίσιο αυτό είδαμε βέβαια και υπάρχουν
Τα γραπτά μένουν, που λέει, έτσι, και οι δηλώσεις, γιατί μετά από λίγο καιρό, αν δυστυχώς επαληθευτεί ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, θα πρέπει κάποια στιγμή συνολικά οι πολίτες να το ακούσουν αυτό, έτσι, και να το βάλουν καλά στο μυαλό τους, κυρία Τριανταφυλλίδου. Φυσικά. Θα ήθελε ένα σχόλιο γι' αυτό. Φυσικά. Θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει τι συμβαίνει με τις τουρκικές προκλήσεις. Και φυσικά δεν είναι και τυχαίο, θα ήθελα να αναφέρω σε αυτό το σημείο, ότι τραβάει, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, την παραμονή του στην εξουσία για το μέγιστο διάστημα, δηλαδή να το πάει μέχρι όσο πιο μακριά μπορεί, μέχρι τον Οκτώβριο. Ναι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν θα βγάλει και έναν άσο από το μανίκι, γιατί μας έχει συνηθίσει. Σίγουρα. Σε μια μακιαβελικού τύπου πρακτική γενικότερα και ο Πρωθυπουργός και όλο το συνάφι εκεί. Η Τουρκία θέλει να κάνει επενδύσεις στο Αιγαίο. Ναι, θέλει φυσικά. Και την Κρήτη θέλει. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να την έχει. Θέλει κυριαρχία. Αυτό ναι, το θέμα είναι όμως, αν εδώ οι ηγέτες που μας εκπροσωπούν πολιτικά έχουν το σθένος όχι μόνο να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις αυτές, αλλά να προασπίσουν και τα εθνικά μας συμφέροντα. Κάτι τέτοιο συμβαίνει? Δεν νομίζω ότι συμβαίνει. Το πήραμε σε πρώτη εικόνα με τη Συμφωνία των Πρεσπών. Παρ' όλα αυτά, αξίζει να δούμε ένα απόσπασμα από την Ελληνική Βουλή. Με παρέμβαση τότε ουκολίκες, διαχρονικές, του Πρόεδρου πλέον του Γιώργου Καρατζαφέρη για το θέμα φυσικά της συνεκμετάλλευσης της ΑΟΣ. Τότε που όταν μιλούσε για το θέμα της ΑΟΣ, δεν ήξεραν οι άλλοι τι σημαίνει. Εμείς σήμερα, τον Νοέμβριο του 2010, έχουμε τον ίδιο λόγο, την ίδια θέση για τα 12 ναυτικά μίλια. Έχει αλλάξει κάτι? Έρχονται και μας ζητάνε ομόλογη σχέση. Δηλαδή, για να σκεφτούν το ενδεχόμενο να ανοίξουν τη σχολή της Χάλκης, ότι εδώ πρέπει να κάνουμε εμείς τις τάδες εκκλημένες υποχωρήσεις. Έτσι, σήμερα οδηγούμεθα εις μία πορεία με την Τουρκία, η μεν Τουρκία να ζητά μία σειρά πραγμάτων εις βάρος της Ελλάδος και η Ελλάδα από την πλευρά της Τουρκίας να μην διεκδικεί τίποτα, ούτε καν τα αυτονόητα. Μάλιστα. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα ο κόσμος βρίσκεται σε μια διαδικασία που έχει να σκεφτεί μπροστά του και τις ευρωεκλογές που έρχονται, έτσι. Οπότε θα πρέπει να πούμε στον κόσμο κι εμείς ότι πρέπει αυτή τη φορά να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στο τι θα ρίξουμε μέσα στην κάλπη. Μπορεί να λένε μερικοί ότι είναι χαλαρή η ψήφος στις ευρωεκλογές κτλ. Λένε ότι θα τιμωρηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτική του από πάρα πολύ κόσμο. Κρατήστε και ένα μικρό καλάθι βέβαια, γιατί εγώ μαθαίνω ότι έχει κυκλοφορήσει, κυρίες και κύριοι, ακούστε με, του κόσμου τις τροπολογίες. Έχει ξεσηκώσει όλες τις τροπολογίες αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ. Δίνει λεφτά σε συλλόγους, δίνει λεφτά σε σωματεία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε τους λόγους. Είναι πελάτες, είναι ψήφοι, έτσι. Έχει γίνει λόγος για παράνομες ελληνοποιήσεις. Και αυτό το καθεστώς που έχει βολευτεί σε κάποιες θέσεις, κυρία Πιτά, στην αγορά είναι και η κυρία Τριανταφυλλίδου, γνωρίζουν. Και το ζήτημα λοιπόν είναι τι θα πράξουμε με καθαρή συνείδηση και τι ανθρώπους θέλουμε να μας εκπροσωπούν. Να πάμε σε διαφημίσεις γιατί με πιέζει το control και επιστρέφουμε αμέσως. Η επικαιρότητα τρέχει παράλληλα, έτσι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Συζητούσαμε τις δύο αγαπητές κυρίες στην αρχή και ένα άλλο έτσι εξαιρετικά δυσάρεστο συμβάν που είχαμε. Βέβαια, είχαμε μία. Δεν καταλάβαμε καλά, γιατί θα βγάζαμε τον κύριο Τσαϊρίδη στην αρχή, τον πρόεδρο αστυνομικών Θεσσαλονίκης. Δεν ήξερα ότι μπορούσε μόνο εκείνη την ώρα, γιατί τον αφορά το θέμα αυτό φυσικά. Έχει να κάνει με το αστυνομικό τμήμα εκεί στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, έχει γίνει μία γενική κατακραυγή του κόσμου, γιατί. Από τη μία είναι μία γιαγιάκα 90 χρονών, πόντι, αεροσοπόντι δεν έχει σημασία, η οποία πουλάει κάτι πλεκτά παπουτσάκια που συνηθίζουν και φτιάχνουν εκεί στο δρόμο, απλά ταπεινά, για να βγάλει έτσι, ας πούμε, το μεροκάματό της, και την οποία την πήγανε στο τμήμα, τη ζητήσανε να βγάλει δακτυλικά αποτυπώματα, την είχανε 12 ώρες την 90 χρονών γυναίκα εκεί και την ταλαιπωρούσανε με όλη αυτή τη γραφειοκρατία. Τουναντίον, διαβάζω εγώ στην εφημερίδα και θέλω να σας το πω και να το μοιραστώ μαζί σας, ότι είχαμε ένα απίστευτο κρούσμα πάλι στη Θεσσαλονίκη. Ήταν η γυναίκα με το μωράκι της, κυρία Πιτά και κυρία Τριανταφυλλίδου, κοντά στο Λευκό Πύργο και έκανε τη βόλτα της με τη συγγενή της. Έρχονται λοιπόν δύο λεδαποί, πάνε να αρπάξουν το μωρό από τη γυναίκα.
Η γυναίκα φυσικά λειτουργήσε αντανακλαστικά σαν μάνα, άρχισε να ουρλιάζει, έτσι. Και είχε ένα ποδηλατάκι μαζί το οποίο και το πέταξε, ας πούμε, σε αυτόν για να τον απομακρύνει. Η ουσία ποια είναι και πάλι της υπόθεσης. Ευτυχώς τρόμαξαν αυτοί, το έβαλαν στα πόδια. Πήρε τηλέφωνο το αστυνομικό τμήμα και της λέει: «Κυρία μου, ένα περιπολικό», λέει, «είμαστε», λέει, «σε όλο το Δήμο, τι να κάνουμε». Και ήρθε μετά από μια ώρα. Και η γυναίκα, λέει, είχε πάθει ιστερία από όλο αυτό το γεγονός. Λοιπόν, αντιπαραβάλλω λίγο αυτά τα δύο θέματα για να σας πω και να σας πούμε ότι κάτι δεν πάει καλά και στην ελληνική αστυνομία πλέον, έτσι, με τις εντολές που λαμβάνει. Δηλαδή τα πράγματα δεν φαίνονται καλά, κυρία Τερενοπηλίδου. Φυσικά και δεν πάει καλά το σύστημα, διότι πώς είναι δυνατόν να κυνηγήσουν την ηλικιωμένη κυρία, η οποία, επιτρέψτε μου, πάει να βγάλει ένα μεροκάματο, δηλαδή, και υπάρχει τρόπος όμως, αμέσως, η αστυνομία κατέφθασε, προκειμένου να τη συλλάβει, να τη πάρει αποτυπώματα, να τη βάλει σε όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ στην περίπτωση που του άλλου γεγονότος, που η γυναίκα με το παιδάκι της διέτρεξε πολύ μεγάλο κίνδυνο, mm-hmm. λοιπόν, η αστυνομία ήταν παντελώς απούσα. Από εκεί καταλαβαίνει ο κόσμος πώς είναι το σύστημα τώρα. Ακριβώς. Η ίδια γυναίκα τόνισε ότι έπειτα, λέει, μου είπαν ότι αυτούς τους δύο, τους αλλοδοπούς που επιχείρησαν, ας πούμε, να κάνουν αυτό το κακούργημα, τους είχαν ξαναπιάσει την επόμενη μέρα και τους είχαν αφήσει ελεύθερους για κλοπή. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή πας και σένεις τη γιαγιά, ας πούμε, 90 χρονών, που εντάξει, παράβας, μου θυμίζει την ιστορία με τον Καστανά, αν θυμόσαστε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι δυνατόν και αυτό, είναι εικόνα κράτους ή κράτους διαλυμένου και πάνω απ' όλα με τις ιδεοληψίες. Έτσι, αναμειγμένο κιόλας. Γίνεται επιλεκτική προστασία του πολίτη, μάλλον. Κάπως έτσι. Την κρατώ αυτή την έκφραση. Θέλω να πάμε να δούμε μια άλλη εντολή που τάραξε πάρα πολύ τα νερά, γιατί αναρωτιόμαστε όλοι τι σημαίνει με τις ένοπλες δυνάμεις. Η ΑΣΔΕΝ, λοιπόν, έδωσε εντολή με την οποία είπε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον όρο λαθρομετανάστες. Θα ήθελα να δούμε το βίντεο και να επανέλθουμε. Από ό,τι φαίνεται, η διοίκηση της ΑΣΔΕΝ, της Ανώτερης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικών και Νήσων, επιδεικνύει υπερβάλλοντα ζήλο για τα θέματα των λαθρομεταναστών. Πέρα από τη στερά συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων στην αντιμετώπιση του προβλήματος, σε σημείο μάλιστα παρεξηγήσεων από την τάξη απόψεων με την αριστερή ιδεολειψία της κυβέρνησης. Έφτασε στο σημείο να εκδώσει διαταγή και να εγκαλέσει ούτε λίγο ούτε πολύ τα στελέχη και τους στρατιώτες που χρησιμοποιούν τις λέξεις λαθρομετανάστης ή παράνομο μετανάστης γιατί θίγουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Καλό είναι να υπάρχει ευαισθησία στο συγκεκριμένο θέμα, αλλά η ΑΣΔΕΝ νομίζουμε ότι έχει πολύ πιο σοβαρά ζητήματα με τα οποία πρέπει να ασχοληθεί. Μην ξεχνάμε ότι ο μείζων αυτός σχηματισμός έχει υπό την ευθύνη του όλες ομάδες των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, απέναντι από τα οποία καραδεκούν οι Τούρκοι για να προκαλέσουν και να αμφισβητήσουν τα εθνικά συμφέροντα. Όσον αφορά το θέμα της διαταγής, στην οποία γίνεται λόγος για δόκιμους όρους εκ μέρους στρατιωτικού προσωπικού προς ανθρώπους που αποβιβάζονται στα νησιά ή διαμένουν στις δομές φιλοξενίας, καλό να στελέχει και στρατιώτες να τους αποκαλούν πρόσφυγες ή μετανάστες, για να αποτυπώνεται η πραγματική διάσταση φαινομένου χωρίς να θίγεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, λέει η ΑΣΔΕΝ. Λοιπόν, και αναρωτιέμαι τώρα εγώ, με την ίδια λογική δεν πρέπει να αποσύρουμε και από το λεξιλόγιο μας τη λέξη λαθροεπιβάτες? Έτσι είναι, έτσι είναι. Καταρχάς, λάθρα, όπως ξέρουμε, σημαίνει κρυφά. Τι με το έχει αυτό σαν έννοια, έτσι, από σημασιολογικής άποψης. Δεν καταλαβαίνω πώς θίγεται, δηλαδή, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αφού η ίδια η ελληνική γλώσσα ορίζει ότι κάποιος που μπαίνει χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα που εισέρχεται σε μία χώρα, ορίζεται έτσι, ως λαθρομετανάστης. Έχω εξετασιαστεί με τον τρόπο που το είπατε, Έλληνα, λες και έχω μπροστά μου ανοιγμένο το λεξικό. Λοιπόν, γιατί το λέω χαριτολογώντας, αλλά μπράβο, γιατί αγαπάμε τη γλώσσα μας και γνωρίζουμε πραγματικά τι σημαίνουν οι έννοιες και ερμηνείες. Προτού λοιπόν κάποιος κατηγορήσει ή βάλει μια ωραία ταμπέλα, να σκεφτούμε την πρακτικότητα του θέματος. Και έτσι αλλιώς με συγχωρείτε. Όχι, παρακαλώ. Εννοώ ότι λυπόμαστε κάθε άνθρωπο που υποφέρει, αλλά όταν μπαίνει κάποιος παράνομα, δεν μπαίνει λαθρέα, δεν είναι η ρίζα λάθρα που είπατε? Θα έλεγα κρυφά. Παρ' όλα αυτά, εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε. Δηλαδή, ενώ για αυτή τη λέξη λαθρομετανάστης έχει γίνει συζήτηση εδώ και πάρα πολύ καιρό, το αποτέλεσμα ποιο είναι? Έχουν δημιουργηθεί χώροι φιλοξενίας των προσφύγων, οι οποίοι όμως
κάποιοι από αυτούς, όπως έχουμε δει, mm-hmm. αντιμετωπίζουν, έχουν πολλές ανάγκες και πολλά προβλήματα. Ένα παράδειγμα επίσης είναι μία βόλτα στο κέντρο της Αθήνας και βλέπεις σε κάθε τετράγωνο τους ανθρώπους αυτούς σε κατάσταση απελπιστική, να κοιμούνται στους δρόμους, στα φανάρια, έχουν γεμίσει τα φανάρια με τους ανθρώπους αυτούς. Δηλαδή, πώς τους έχει εντάξει ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά και πώς τους έχει ενσωματώσει μέσα στην κοινωνία. Ναι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ νοιάζεται για αυτούς τους ανθρώπους και φροντίζει να μας το τονίσει με κάθε ευκαιρία. Και μάλιστα εμείς οι υπόλοιποι δεν νοιαζόμαστε και είμαστε κεντρικοί και προδεξί. Δεν είδατε τι έγινε στη Λέσβο με το θέμα των λαθρομεταναστών, με τα προβλήματα κοινωνικής συνοχής μεταξύ των ντόπιων. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα εκεί. Ο κόσμος είναι στα κάγκελα, ειδικά με που πήγαν και κατεβάσαν το Σταυρό σε ένα νησί. Γιατί ενοχλούσε τους μετανάστες, την απειλή. Ενοχλούσε τους μετανάστες. Ναι. Δηλαδή, σε ελληνικό έδαφος, σε ελληνικό ορθόδοξο έδαφος, ένα νησί άκρος ορθόδοξο, με τόσο πολλά μοναστήρια, έντονο το αίσθημα της θρησκείας, της ορθοδοξίας, να πηγαίνουν να κατεβάζουν ένα Σταυρό. Και όχι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Η κατάσταση προχώρησε. Πήγανε σε προσαγωγή. Προσεγγίζαν 33 άτομα στις ανδικογραφίες τους. Καταδικάσανε επειδή στήσαν ένα σύμβολο της Ορθοδοξίας στην Ελλάδα. Εδώ να πούμε, μπράβο για την παρατήρηση, ότι ο κόσμος όχι μόνο θεμάσισε από όλο αυτό, συγγνώμη το λέω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, πήγε και ξαναέκανε μια μεγαλειώδη λειτουργία και ξαναέστησε το Σταυρό για να δώσει το δικό του χειρομήνυμα. Και πολύ καλά έκανε. Φαντάζομαι ότι με τον ίδιο τρόπο και θα ήθελα το σχολείο σας, γιατί θα έχουμε και την παρέλασή μας βεβαίως για τη μεγάλη μας διπλή εθνική εορτή, έτσι, μεγάλη μέρα του Ευαγγελισμού και φυσικά μεγάλη μέρα της Ελληνικής Επανάστασης που πρέπει να μας δώσει έτσι, αυτό που έχουμε ανάγκη σε προσωπικό επίπεδο αφενός, αφετέρου. Το Μαξίμου πρέπει να φοβάται πολύ. Είναι τι λογικό να φοβάται. Και ποιες μπάντες θα τραγουδήσουν το Μακεδονία να ξεκουστεί. Είναι απολύτως λογικό να φοβάται το Μαξίμου με όλα αυτά τα επεισόδια και τα γεγονότα που έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Νομίζω ότι μπορούμε να δούμε και το θέμα, το Μαξίμου που φοβάται τα επεισόδια, αν και ήταν δικές του καινοτομίες τότε, αν θυμόσαστε. Φυσικά. Με τις αξέχαστες παρελάσεις που είχαν αναγκάσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε, τον κύριο Κάρολο Παπούλια, να σηκωθεί και να φύγει, να αποχωρήσει, που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ όμως, να το δούμε παρακαλώ το θέμα. Είναι το 15. Ευχαριστώ. Το Μέγαρο Μαξίμου, τις διωγγούμενες λαϊκές αντιδράσεις κατά συμφωνία των Πρεσπών εν ώψη των παρελάσεων που θα γίνουν την εθνική επέτειο της 25 Μαρτίου. Την ίδια ώρα πυκνώνουν τα περιστατικά αποδοκιμασιών παντού στη χώρα κατά στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αν η μπορεί κυβέρνηση να διαχειριστεί το γιγάντιο κύμα της δυσαρέσκειας, επιλέγει μέσα στον πανικό του να συκοφαντεί τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού, εφευρίσκοντας δίθεν συνωμοσίες και εξωτερικούς εχθρούς και ισχυριζόμενοι ότι πίσω από τις διαμαρτυρίες θα κρύβονται οργανωμένες ομάδες του πατριωτικού χώρου. Ταυτόχρονα παραμένω σε ερώτημα αν κατά τη διάρκεια των παρελάσεων ανήμερα της παλιγενεσίας θα ακούσει το Μακεδονία ξακουστεί από τις μπάντες, το οποίο στην πράξη τελεί υποδιωγμό και όποιος τραγουδάει διώκεται, αν και επισήμως, όπως ισχύει τουλάχιστον κυβερνητικοί αξιωματούχοι, δεν έχει απαγορευτεί. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί την ερχόμενη Δευτέρα. Σε αυτό το κλίμα, διαρροές από το Μαξίμου κάνουν λόγο για προετοιμασίες από ακροδεξίους οι οποίοι σκοπεύουν να προκαλέσουν έκτροπα. Στο στόχαστρο στο υποτίθεται τα μέλη της κυβέρνησης και τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και όσοι βουλευτές ή εκπρόσωποι κομμάτων υπερψήφισαν τη Συμφωνία των Πρεσπών. Λοιπόν, όλα αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Φαίνεται ότι δεν είναι τόσο βέβαιοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ όσο θέλουν να δείχνουν. Και θα ήθελα έτσι εδώ να πούμε το πολύ μεγάλο θέμα που δημιουργήθηκε με μια γυναίκα, την κυρία Μυρσίνη Λοϊζού, την κόρη του αξέχαστου βεβαίως καλλιτέχνη που όλοι έχουμε αγαπήσει, και νομίζω πραγματικά ότι όλο το Twitter πήρε φωτιά, αλλά και ο λαός έχει μια ανίποτη οργή μέσα του. Γιατί αυτή η κυρία, διάβασα εγώ την ανακοίνωσή της, δεν ξέρω την έχετε δει, όχι μόνο δεν ζητάει συγγνώμη. Δηλαδή είναι φοβερό. Ναι, αντιδρά και από πάνω. Από πάνω τα ρίχνει και στη Νέα Δημοκρατία για ανθρωποφαγία. Το θέμα μας τώρα φυσικά δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Το θέμα μας είναι πώς γίνεται να εισπράττεις 5 χρόνια, όχι μόνο
Παίρνει τα δικαιώματα του πατέρα σου, άλλη κατάσταση αυτή. Παίρνει λοιπόν τη σύνταξη τη μητέρα σου που έχει φύγει, μια πολύ σημαντική καλλιτέχνητο εξίσου που έχει φύγει από τη ζωή, την ώρα που ξέρω πολύ προσωπικέ ιστορίε να σα πω, άνθρωπο χωρί, με αναπηρία πάνω από 80%, χωρί άκρα, με την ανώτατη αναπηρία, με βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, τον είχαν βγάλει κανό για βιοποριστική εργασία και δεν πήρε τη σύνταξή του για 10 ένσημα. Έτσι, ή πάλεψε τρομερά η οικογένεια για να του βγάλει τη σύνταξη. Πώς να μην τρελαίνεσαι λοιπόν, όταν αυτή η κυρία που πέρα από τα tweets αυτά με την τρομοκρατία, έτσι, που κάνει πλάτες γενικότερα σε αυτούς τους τύπους. Και είδαμε τον κύριο Αλέξη Τσίπρα να της κλείνει το μάτι στο Μέγαρο Μαξίμου. Λοιπόν, βάζει μέσα το κράτος πόσο 55.000 ευρώ, σύν πόσα άλλα αδικήματα εκκρεμούν και έχει αυτή την αντιμετώπιση, κυρία Πιτά. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι η κυρία Λοΐζου γράφτηκε ότι έχει καταδικαστεί και σε φυλάκιση. Ναι. Υπάρχουν προσωπικές, υπάρχουν τόσα θέματα. Ναι, αυτό μπορεί να είναι προσωπική της υπόθεση, έτσι, γιατί κάτι με το σύζυγο φορολογικά δεν μπλέκουμε εκεί. Δεν μπλέκουμε. Στο βασικό, όχι. Βασικό υπάρχει είναι... και το βασικό που είναι από το μόνο του το φωνάζει. Το βασικό είναι ότι ο ελληνικός λαός υπόκειται επί αυτά τα έτη τα μέτρα λιτότητας με τις μειώσεις στις συντάξεις, με τα κουρέματα, με όλα αυτά που του συμβαίνουν. Και ξαφνικά εμφανίζεται ένα πρόσωπο το οποίο υποτίθεται εκπροσωπεί τον ελληνικό λαό, το οποίο υποτίθεται μπαίνει στην πολιτική σκηνή και πρέπει να είναι άμεμπτο, να χρωστάει και να εισπράττει επί 5,5 χρόνια μία σύνταξη την οποία δεν θα έπρεπε κανονικά να εισπράττει, λέγοντας ότι λόγω της γραφειοκρατίας δεν μπορούσα να κάνω κάτι. Ναι. Αυτό θεωρώ. Να δούμε και το 17 ναι. το τίτλο, παρακαλώ. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, το έχω κρατήσει που έχει επικρατήσει είναι τελικά αριστερά, λέει ο κόσμος, είναι να κάθεσαι και να εισπράττει συντάξεις. Και ρωτώ εγώ, δεν είναι μια μικρογραφία αυτή τη δίθεν αριστερής κυβέρνησης και αλληλέγγυης στον τρόπο τελικότερα που χειρίζεται τις καταστάσεις ή προσπαθεί να τις διαχειριστεί υπέρ της? Φυσικά και είναι. Και λαμβάνοντας υπόψη κιόλας ότι λόγω της οικονομικής κρίσης οι συντάξεις είναι τόσο πενιχρές που ο κόσμος και οι συνταξιούχοι δεν έχουν να πάρουν τα φάρμακά τους, πάρα πολλά προβλήματα, δεν μπορεί δηλαδή να επιβιώνει κάποιος σε βάρος κάποιου άλλου. Αυτό είναι το θέμα. Ναι, και αυτός ο άνθρωπος, έχουν ξαναγίνει στο παρελθόν έτσι καταστάσεις, ζητάς σε μένα ένα συγγνώμη, λέω για να το σώσω λίγο. Παρετήσει έτσι αθόρυβα. Το να βγαίνεις και από πάνω και να καλύπτεσαι, να δούμε τι είπε παρακαλώ ο κύριος Τζανακόπουλος για την κυρία Λοΐζου το 18. Είναι πολύ μικρό. Βέβαια ότι η κυρία Λοΐζου δεν παίρνει τα χρήματα αυτά. Ήταν βέβαιος ότι δεν έπαιρνε τα χρήματα αυτά η κυρία Λοΐζου, ο κύριος Τζανακόπουλος, όπως και για πολλά άλλα είναι βέβαιοι εκεί. Το Αιγαίο. Κυρία Πιτά. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο. Θα ήθελα να μου μιλήσετε σαν υποψήφια ευρωβουλευτής. Ναι. Γιατί και αυτή η κυρία τον εαυτό του τον πλάσαρε ως υποψήφια ευρωβουλευτής που πάει να παλέψει για τα δικαιώματα των Ελλήνων. Όταν θεωρείσαι ένας υποψήφιος βουλευτής ή ευρωβουλευτής, πρέπει να έχεις και αυτό έχει ένα βάρος, έχει μια υπευθυνότητα, έχει μια ευθύνη. Δεν μπορεί από πίσω σου να συντρέχουν καταδίκες, να συντρέχουν χρέη προς το δημόσιο, να συντρέχει δηλαδή μια κατάσταση η οποία δεν συνάβει με το πολιτικό πρόσωπο που πας να περάσεις και εννοείται να το εισπράξει ο ελληνικός λαός στη συνέχεια. Ναι, φαντάζομαι ότι και σας, όταν σας έγινε η πρόταση έτσι, από τα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, αλλά δόθηκε μια βαρύτητα στο τι έχετε προσφέρει, τι έχετε κάνει. Έχω εδώ το βιογραφικό, έχω πολλά χαρτιά πάντα μαζί μου. Της κυρίας Πιτά είναι 2 σελίδες βιογραφικό. Δηλαδή, βλέπεις λοιπόν ότι αυτή η γυναίκα και να ήθελε να ξεκουραστεί εισπράττοντας, δεν μπόρεσε. Αυτό είναι αλήθεια. Τι προσδοκάτε να φέρετε λοιπόν στην Ευρωβουλή, κυρία Πιτά? Κοιτάξτε, τι θα υπερασπιστείτε εκεί, αν πείτε με το καλό, με το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό? Κοιτάξτε, να δείτε, το Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, όπως ανέφερα πριν, είναι ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζεται καθαρά και ακράδαντα τα ελληνικά εδάφη, την Ελλάδα και πρωτίστως τα συμφέροντα των Ελλήνων και της Ελλάδας εννοείται. Λοιπόν, ακόμα και οι ευρωβουλευτές τώρα στην Ευρωβουλή, με το θέμα της Τουρκίας, είπαν αναστολή στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις, κάτι το οποίο
Κάτι το οποίο το είχε πει και ο κύριος Καρατζαφέρης πριν κάποια χρόνια. Πριν 15 χρόνια. Πριν 15 χρόνια. Όχι σε παραβιάσεις σε Αιγαίο, όχι στο καθεστώς του Ερντογάν, βελτίωση στα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι στις φυλακίσεις δημοσιογράφων που πηγαίνανε εκεί πέρα να δούνε την κατάσταση που γίνεται. Εδώ πέρα θέλουν να μετατρέψουν και την Αγία Σοφιά σε Εν κατακλείδι. Μπράβο, ακριβώς. Εν κατακλείδι, λοιπόν, τα ίδια που πρέσβευε και τον αφενός. Αφετέρου είχε προειδοποιήσει για την Τουρκία, έφαγε το χαστούκι της τώρα από την Ευρώπη. Όμως η Νέα Δημοκρατία δεν έπραξε τα ως όφιλε. Δεν έφραξε τα ως όφιλε. Και εκεί είναι πολύ περίεργη υπόθεση τελικά, γιατί άλλα λες και άλλα ψηφίζεις ένα τόσο μείζον θέμα. Λοιπόν, τα του Κατρούγκαλου και αυτά τα είδαμε. Και ένα πολύ σύντομο σχόλιο, συγγνώμη, Κοντρεόλ, για να μην αφήσω αυτήν την όμορφη κυρία χωρίς σχόλιο. Και κλείνουμε. Πείτε μου. Ευχαριστώ. Όσον αφορά, θα ήθελα να μιλήσω για την Ευρωβουλή. Mm-hmm. Στην Ευρωβουλή θα πρέπει να προώθηθουν τα εθνικά συμφέροντα. Θα πρέπει η Ελλάδα να μπει γερά, να βγει, αν μου επιτρέπετε, γερά στην Ευρώπη. Να βγει από το λιθαργό της. Ακριβώς αυτό. Να ενισχυθεί η ανάπτυξη, ξένες επενδύσεις. Mm-hmm. Και θα ήθελα να αναφέρω επίσης, μεγάλος τομέας της Ελλάδας είναι ο αγροτικός. Μεγάλο κεφάλαιο, δεν θα το αναπτύξω τώρα στο κλείσιμο φυσικά. Θα μπορούσε να γίνει τεράστιο παιχνίδι με αυτό. Με τα ελληνικά προϊόντα. Έτσι. Καταλήγοντας ότι τα ελληνικά προϊόντα θα μπορούσαν να προωθηθούν άριστα στην Ευρώπη. Mm-hmm. Ακριβώς. Και φυσικά πολιτικοί έμπειροι έχουν αγωνιστεί για αυτά πολλές φορές. Κλείνοντας, να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον κόσμο, μεγάλη γιορτή που έρχεται έτσι 25 Μαρτίου, ηθικών ακμαίων, που πρέπει να λέμε και λέμε και στο στρατό, νομίζω. Να είστε καλά. Γεια σας. Μέχρι να τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο, πρώτα Θεός. Γεια σας.